Ο Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη σε αναρτησή του στο Facebook μίλησε για την επιστολική ψήφο, την οποία χαρακτήρισε ιστορική πολιτική μεταρρύθμιση, την αναβάθμιση τη ελληνική οικονομία από τον Οικοφίτ και τη μάχη κατά τη ακριβίας. Παράλληλα, ο ίδιο ανέφερε πω θα έχουμε και φέτο καλάθι των Χριστουγέννων με τρόφιμα, αλλά και καλάθι του Άι Βασίλη με παιχνίδια. Όπω ανέφερε μεταξύ άλλων στην αναρτησή του ο Πρωθυπουργό μια ιστορική πολιτική μεταρρύθμιση, μια δημοκρατική και κοινωνική κατάκτηση που μας φέρνει πιο κοντά στην Ευρώπη και απαντάει στο πρόβλημα της αυξανόμενης αποχής, διευκολύνοντας την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος όχι μόνο από τους Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό, αλλά και από πολλές κατηγορίες Ελληνίδων και Ελλήνων για τους οποίους η φυσική παρουσία στις κάλπες δεν είναι εύκολη. Άτομα με αναπηρία, υπερήλικες ασθενείς, νέοι που δουλεύουν σε ζών, Εργαζόμενοι την ημέρα των εκλογών, ακόμα και φοιτητέ ή μαθητέ στο τέλος του λυκείου που έχουν εξετάσει, όλοι του πλέον θα μπορούν, αν το επιλέξουν, να ψηφίζουν με επιστολική ψήφο, χωρί μετακινήσει και χωρί ταλαιπωρία. Όπω ο ίδιο επισημαίνει, με την επιστολική ψήφο απλοποιούμε την εκλογική διαδικασία, επιτρέποντα έτσι να ακούγεται πιο δυνατά η φωνή τη κοινωνία.